Ο 22χρονος Άγγελος, παράλληλα με τις σπουδές του, δουλεύει part-time σε κατάστημα για να ενισχύσει το χαρτζιλίκι του. Όπως μας λέει όμως, αν ήξερε ότι στο εξής θα φορολογείται όπως ένας ελεύθερος επαγγελματίας, ίσως και να μην δούλευε καθόλου. Δουλεύουμε για να μπορέσουμε να διευκολυνθούμε. Αν μας τα φορολογούν και αυτά, τα ψίχουλα ουσιαστικά. Τι θα κάνουμε μετά. Μέχρι και την περσινή χρονιά, οι φοιτητές, οι άνεργοι και όσοι είχαν περιστασιακή απασχόληση απαλλάσσονταν από τη φορολογία, καθώς υπήρχε σχετική εγκύκλωση που τους προστάτευε. Ωστόσο, σύμφωνα με τα όσα προβλέπει το τρίτο μνημόνιο, από το 2016 και για τα επόμενα χρόνια αυτό δεν θα ισχύει. Πλέον, ακόμα και οι μερικώς απασχολούμενοι θα πληρώνουν φόρο 22% και προκαταβολή φόρου 100%. Γεγονός που, όπως μας λένε, δεν τους συμφέρει. Θα πρέπει κάποια στιγμή το Υπουργείο Οικονομικών, όπως στο παρελθόν έχει βγάλει αντίστοιχες αποφάσεις, να ισχύσουν οι ίδιες για το 2017, τις δηλώσεις του 2016, και με αυτόν τον τρόπο να μην πληρώσουν φόρο ουσιαστικά σε εισοδήματα τα οποία δεν είχαν. Ακόμα κι αν ένας νέος κάνει έστω και ένα μεροκάματο ή πληρωθεί για ένα σεμινάριο, θα πληρώσει και το φόρο και την προκαταβολή, αφού θα έχει ενεργοποιηθεί το τεκμήριο. Αν ήξερα ότι θα φορολογηθούμε και από το πρώτο ευρώ κιόλας, μπορεί να σκεφτόμουν να μην δουλέψω ή να δουλέψω σε μια εργασία με μαύρα χρήματα. Δεν τους συμφέρει να εργάζονται, αν παραμείνει η ίδια λογική και διαδικασία. Οι νέοι κάνουν το σταυρό τους και ελπίζουν να επανέλθει η ρύθμιση που τους επιτρέπει την επιβίωσή τους. Αλλάζουμε κλίμα.